Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε τις αναφορές μας στην Ελληνική Επανάσταση, διερευνώντας πιο συγκεκριμένα την ιστορική περίοδο 1821-1827. Καλεσμένος μας κάθε τέτοια μέρα και ώρα της εβδομάδας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μινάογλου, διδάκτορ ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Μινάογλου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή. Καλώς σας βρήκα και πάλι, κύριε Παπά. Όπως είχαμε πει για την προηγούμενη εκπομπή, οι φετινές μας έτσι συναντήσεις θα έχουν να κάνουν με τα γεγονότα της Επαναστάσεως που έχουν αφετηρία από την εποχή που αναλαμβάνει ο Καποδίστριας τις τύχες της Επανάστασης και του δημιουργούμενου τότε ελληνικού κράτους, μέχρι και το 1832 που οριστικά πλέον λήγει η Επανάσταση. Η πορεία αυτή, βέβαια, για να συνδέσουμε λίγο τα πράγματα, θα ξεκινήσει έτσι με κάποιες αναφορές γενικότερες, αυτά που είπαμε και πέρυσι, για την περίοδο την πρώτη, πριν μέχρι και το 27, οπότε και από εκεί θα ξεκινήσουμε αναλυτικότερα. Η Επανάσταση λοιπόν του 21, μια επανάσταση που σχεδιάστηκε από τους Έλληνες της Ρωσίας, τους Υψηλάντιδες, την υπόλοιπη εκεί έτσι ελληνική αρχοντοσύνη και λογιοσύνη που βρέθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις πρώτες του 19ου στη Ρωσία. Ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, θα λέγαμε, από εσωτερικής πλευράς, παρότι η διεθνή συγκυρία δεν ήταν καλή. Λέγαμε ότι υπήρχε ένας τσάρος τελείως αρνητικός σε τέτοια κινήματα, τον οποίον εν πολλής προσπάθησαν να βάλουν μπροστά, ιδίως οι Υψηλάντιδες. Ο Καποδίστριας κατάλαβε από νωρίς ότι ο Αλέξανδρος ήταν αδύνατον λόγω των μεταφυσικών του κυρίως αντιλήψεων να ακολουθήσει και να πολεμήσει τους Τούρκους. Έμενε δεμένος με το Μέτερνιχ. Η Επανάσταση λοιπόν ξεκίνησε το 21 και παραδόξως ίσως για πολλούς που δεν γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και την ορθόδοξη πραγματικότητα, σημείωσε απίστευτες επιτυχίες στο πρώτο της διάστημα μέχρι το 23, όπου ήταν εναντίον μας οι πάντες, η Επανάσταση κατήγαγε σχεδόν αποκλειστικά νίκες. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχάσουμε, ότι τα δύο πρώτα χρόνια, που λογικά ήταν τα πιο δύσκολα, γιατί η αρχή λένε είναι το ίμιση του παντός, η Επανάσταση κέρδιζε, νικούσε σχεδόν παντού. Όταν από το 23 και μετά θα προσπαθήσουν οι ξένες δυνάμεις και ιδίως η Αγγλία να παρεύουν στα ελληνικά πράγματα, τότε θα αρχίσει η οπισθοχώρηση της Επανάστασης. Τα δύο πρώτα χρόνια δηλαδή που η Αγγλία ήταν εναντίον μας, τα δύο πρώτα χρόνια που τα αγγλικά πολεμικά πλοία πολεμούσαν τα ελληνικά και βομβάρδιζαν τις θέσεις των Ελλήνων επαναστατημένων όταν αυτοί πολιορκούσαν τουρκικά φρούρια, γιατί μας θεωρούσαν παράνομους μέχρι τότε οι Άγγλοι, η Επανάσταση πήγαινε μια χαρά. Όταν οι Άγγλοι αποφάσισαν να τηρήσουν αρχικά μια στάση ουδετερότητας και μετά να παρέμβουν ενεργά υποτίθεται υπέρ μας, τότε ακριβώς άρχισε η Επανάσταση να μην πηγαίνει καλά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρόνια μετά το 23, δηλαδή το 24, το 25, που οι Άγγλοι και αποφασίζουν να χρηματοδοτήσουν κιόλα την Επανάσταση τη δική μας ακριβώς για να την ελέγξουν πιο αποτελεσματικά, και όχι βέβαια γιατί πραγματικά άλλαξαν τακτική ή ξαφνικά έγιναν φιλέλληνες, τότε όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, η Επανάσταση θα αρχίσει να έχει σημαντικές ήττες, σημαντικά προβλήματα, και οι Τούρκοι να αρχίσουν να ανακαταλαμβάνουν εδάφη.
Βέβαια αυτό δεν έγινε ως διαμαγείας, αλλά έγινε κυρίως λόγω της διχόνοιας την οποία ενέσπηραν οι Άγγλοι πρωτίστως και άλλες δυνάμεις βεβαίως παρενέβησαν, αλλά πρωτίστως οι Άγγλοι τη διχόνοια την οποία ενέσπηραν ανάμεσα στους Έλληνες, και τονίζω τους Άγγλους γιατί αυτοί ήταν που έριξαν και λεφτά στον ελληνικό αγώνα και τα λεφτά τα χρησιμοποίησαν, πήγανε από δικούς τους ανθρώπους, από εταιρείες ελληνοαγγλικών συμφερόντων στα Επτάνησα, μέσω αυτών έφτασαν τα χρήματα στην επαναστατημένη Ελλάδα και πήγαν στα χέρια των ανθρώπων που ήταν ουσιαστικά άνθρωποι των Άγγλων και άρχισαν να τα δίνουν με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν τη δική τους πολιτική επικυριαρχία και βέβαια την επιβολή της αγγλικής πολιτικής πάνω στην ελληνική. Αυτά έφεραν εσωτερική σύγκρουση, έφεραν διχόνοια και παρατήσαμε τον πόλεμο κατά των Τούρκων και αρχίσαμε να πολεμάμε μεταξύ μας. Τα αγγλικά χρήματα εξαγόρασαν πολλές συνειδήσεις και εκεί, σε αυτό το κρίσιμο σημείο, η επανάσταση λίγο έλειψε να χαθεί. Πολλοί φοβήθηκαν, ξαναπροσκύνησαν, ήρθε και ο Ιμπραήμ, εκεί μετά το 25 κάνει θράψη ο Ιμπραήμ, έρχεται σε συνεργασία με τους Τούρκους, ο γιος του Πασά της Αιγύπτου, με έναν στρατό πολύ πιο αποτελεσματικό από τον τουρκικό, και ανακαταλαμβάνει πολλά από τα επαναστατημένα νησιά, την Κρήτη κυρίως. Αν δεν υπήρχαν οι Αιγύπτιοι, η Κρήτη θα ήταν ελεύθερη από τότε. Και βέβαια ένα μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, και λίγο έλειψε ο Ιμπραήμ. Αν δεν υπήρχε η θαραλέα και πολύ αποτελεσματική αντιμετώπιση του στη μάχη των Μήλων από τον Υψηλάντη, το νεότερο Υψηλάντη, το Δημήτριο και το Μακρυγιάννη, λίγο έλειπε ο Ιμπραήμ, αν περνούσε και από τους Μήλους, να έμπαινε και στην πρωτεύουσα και να έλυγε ουσιαστικά την επανάσταση. Οι αγγλόφιλοι προ του κινδύνου της απολύτου ήττας και εκμηδένης επαναστάσεως έβγαλαν από τη φυλακή και τον Κολοκοτρώνη, που τον είχαν φυλακίσει ως ρωσόφιλο, ως αντιπολιτευόμενο, και έτσι κατέστη δυνατόν η επανάσταση να σωθεί προσωρινά, αλλά πλέον είχε χαθεί το momentum, είχε χαθεί αυτή η στιγμή η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις το πάνω χέρι. Η επανάσταση από εκεί και μετά θα επιβιώνει, αλλά χωρίς να έχει τη δυναμική που είχε τα δύο πρώτα έτη, χωρίς να μπορεί πλέον να εξαπλώνεται. Ο αγώνας από εκεί και μετά θα γίνει για να κρατηθούν αυτά που είχαν ελευθερωθεί μέχρι το 23. Και βέβαια, δυστυχώς, όπως είπαμε, για παράδειγμα η Κρήτη, δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθούν όλα αυτά. Η περίοδος αυτή, δηλαδή το 25, πια το 26, αρχίζει και υπάρχει και έντονη ζήμωση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις για το ελληνικό ζήτημα, καθώς η Αγγλία πλέον δεν παίζει μόνη της. Δόξα τω Θεώ, άλλαξε ο τσάρος και ο νέος τσάρος, πλέον ο Νικόλαος, είναι ένας κανονικός τσάρος, ο οποίος δεν έχει περίεργες μεταφυσικές αντιλήψεις που να τον υποτάσσουν στον Μέτερνιχ, αλλά πράγματι ενδιαφέρεται για το συμφέρον της Ρωσίας, για το δικό του συμφέρον, και είναι έτοιμος να, όχι απλώς να συγκρουστεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πράγμα που είναι βασικό έτσι στην ρωσική πολιτική εκείνης της εποχής, αλλά και να παρέμβει ενεργά στο ελληνικό ζήτημα. Αρχίζουν λοιπόν οι συζητήσεις και σε διεθνές επίπεδο και οι τρεις δυνάμεις που είχαν εμπλακεί η Ρωσία λόγω της Ορθοδοξίας και έτσι και αλλιώς της μόνιμης εχθρότητας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Αγγλία με τα λεφτά της και η Γαλλία ακολουθώντας τις άλλες δύο και προτείνοντας και τον Δούκα του Νεμούρ για πιθανό βασιλιά αν γινόταν ελληνικό κράτος και τα λοιπά, είναι μια ιστορία έτσι λίγο γνωστή και όχι τόσο σπουδαία, αλλά αυτή ήταν η κύρια, στο πούμε, εμπλοκή μέχρι τότε της Γαλλίας. Θα οδηγηθούν τρεις αυτές δυνάμεις λοιπόν σε διαπραγματεύσεις ώστε να επιληθεί το ελληνικό ζήτημα με τέτοιον τρόπο ώστε να βγουν όλες κερδισμένες, ώστε να μην μπουν σε ένα νέο πόλεμο μεταξύ τους, ακριβώς εάν κάποια από αυτές θα θεωρεί το περισσότερο κερδισμένη από τη διευθέτηση του ελληνικού ζητήματος.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα καταλήξουν στη λεγόμενη Ιουλιανή Σύμβαση του Λονδίνου, βάσει της οποίας αποφασίστηκε ότι οι τρεις δυνάμεις από κοινού και καμία μόνη της δεν θα προσπαθούσε να επιλύσει το ελληνικό ζήτημα. Ως βάση δε για την επίλυση αποφασίστηκε να επιβληθεί εκεχηρία και στις δύο πλευρές και να μείνει η κάθε μία από τις δύο πλευρές στα εδάφη που κατήχε εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν κάτι που τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή το 1826 και ακόμα περισσότερο ίσως το 1827, ευνοούσε την δική μας κατάσταση, καθώς εμείς βρισκόμασταν τότε αμυνόμενοι, εμείς βρισκόμασταν σε μειονεκτική θέση και ως εκ τούτου ήμασταν αυτοί οι οποίοι είχαμε κέρδος από το να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η απόφαση αυτή των δυνάμεων βεβαίως βρήκε τη στεναρή αντίσταση των Τούρκων, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν, είχαν πάρει το πάνω χέρι όπως είπαμε, και γι' αυτό δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση την εκεχηρία. Όταν κερδίζεις, όταν νικάς, δεν θες να σταματήσεις εκεί και να πας τότε σε διαπραγματεύσεις. Οι Τούρκοι έλπιμα μπορούσαν να τα πάρουν όλα. Αυτό τελικά λειτουργήσε υπέρ μας, θέλησε ο Θεός να λειτουργήσει υπέρ μας και οι τρεις δυνάμεις αποφάσισαν να στείλουν στόλους τους, μια μεικτή μοίρα έτσι στόλου αγγλικού, γαλλικού και ρωσικού, ώστε να επιβάλλει την εκεχηρία στην Πελοπόννησο. Αυτή η αποστολή οδήγησε στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία διέλυσε πραγματικά τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο και άφησε ουσιαστικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίς στόλο, ήταν μια πανολεθρία του Οθωμανικού στόλου η ναυμαχία του Ναβαρίνου, μια ναυμαχία η οποία βέβαια δεν έγινε επειδή την ήθελαν οι δυνάμεις, έγινε από ένα τυχαίο γεγονός, προκάλεσαν οι Αιγύπτιοι σε σημείο που δεν το περίμεναν και οι ναύαρχοι των τριών δυνάμεων και ευτυχώς εξεράγει η ναυμαχία η οποία κατέστρεψε όπως είπα τον Οθωμανικό στόλο και βοήθησε στο να υπάρχει πρόβλημα πλέον και ανεφοδιασμού των τουρκικών και κυρίως των αιγυπτιακών δυνάμεων που υπήρχαν στην Πελοπόννησο και έδωσε μια μεγάλη ανάσα στην επανάσταση, προετοίμασε δε και το ουσιαστικότερο πλήγμα πλέον που μπορούσε να δεχτεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και που δεν ήταν άλλο από το Ρωσοτουρκικό πόλεμο που ακολούθησε λίγους μήνες μετά. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου είναι το φθινόπωρο του 1927. Από το 1928 ξεκινάει ο νέος Ρωσοτουρκικός πόλεμος, γι' αυτόν θα πούμε πολλά στη συνέχεια των συναντήσεών μας. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία προβάλλεται από αυτούς που διαφημίζουν εν πάση περιπτώσει την εξάρτησή μας έτσι, και την υποταγή μας στις δυνάμεις της Δύσεως, διαφημίζεται ως το γεγονός το οποίο βοήθησε την Ελλάδα. Δεν ήταν ούτε το μέγεθος τόσο μεγάλο αν δεν ακολουθούσε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1828-29. Κυρίως δε ό,τι έγινε στο Ναβαρίνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έγινε χωρίς τη θέληση των δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγγλος ναύαρχος του Ναβαρίνου κατηγορήθηκε όταν επέστρεψε στην Αγγλία για απίθεια. Αρχικά η κατηγορία που διατυπώθηκε ήταν για εσχάτη προδοσία, γιατί ακριβώς η καταστροφή του τουρκικού στόλου ήταν υπέρ της Ρωσίας αυτό το γεγονός, και παρότι απέφυγε τα χειρότερα, να καταδικαστεί δηλαδή σε θάνατο, εν τούτης υποβιβάστηκε έτσι, από το βαθμό τον οποίο είχε. Και παρόμοια ήταν η αντίδραση και για τον Γάλλο ναύαρχο, παρότι εκείνος δεν τιμωρήθηκε καθόλου, αλλά υπήρξε μια έντονη αποδοκιμασία από την γαλλική στρατιωτική ηγεσία απέναντί του για το ότι δεν κατόρθωσε να αποφύγει τη σύγκρουση. Οι εντολές που είχαν ήταν να πάνε με την παρουσία των στόλων να επιβάλλουν την εκεχηρία, αλλά σε καμία περίπτωση να έρθει σε σύγκρουση με τον Οθωμανικό στόλο, πολλό δε μάλλον να τον καταστρέψουν σε τέτοιο βαθμό όσο τον κατέστρεψαν. Ήταν μια μεγάλη νίκη για τη Ρωσία ουσιαστικά η ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία ακριβώς εξασφάλισε πλέον ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία στερεί το πλοίον, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει μια μεγάλη κλίμακας επίθεση εναντίον της
τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-29 που είπαμε. Εκεί λοιπόν, ενώ η Επανάσταση έχει ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και ενώ οι δυνάμεις πλέον διαγωνίζονται για το ποια θα την ελέγξει περισσότερο και πώς θα καταφέρει ιδίως η Αγγλία, επαναλαμβάνω, να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τα χρήματα τα οποία επένδυσε στον ελληνικό αγώνα με τα δάνεια, εκείνη τη στιγμή έρχεται και η Τρίτη Εθνοσυνέλευση, η οποία έχει ως κύριο γνώμονα πώς θα συνεχιστεί η Επανάσταση μετά το 27, πώς θα κλείσουν οι πληγές της εσωτερικής σύγκρουσης, των δύο γύρων ουσιαστικά εσωτερικής σύγκρουσης που είχαν προηγηθεί. Και για να γίνει αυτό, στην έσχατη πλέον ανάγκη, τη στιγμή που η Επανάσταση φαινόταν να σβήνει και μόνο η αντιπαράθεση των δυνάμεων πλέον την κρατούσε ζωντανή, αποφασίστηκε από όλες τις μεριές να ανατεθεί η ηγεσία του αγώνα στο καταλληλότερο, δόξα τω Θεώ, πρόσωπο, που δεν ήταν άλλο βέβαια από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ήδη νωρίτερα είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σχετικά με την Επανάσταση, τόσο από τα αρχικά στάδια της Φιλικής Εταιρείας, παρότι ο Καποδίστριας φαινομενικά ειρνείτο την εμπλοκή του με την Φιλική Εταιρεία, βασικός χρηματοδότης της στην αρχή, υπήρξε ο στενός του φίλος και συνεργάτης, ο Στούρτζας, και βέβαια ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας γνώριζε πολύ καλά όλες τις κινήσεις των Φιλικών και επαναλαμβάνω, αν δεν ήταν εκείνος ο οποίος είχε ρόλο οργανωτικό, σίγουρα ήταν κάποιος που γνώριζε πολύ καλά τι έκανε η Φιλική Εταιρεία και κάποιος ο οποίος άφηνε να κάνει η Φιλική Εταιρεία αυτό που έκανε, καθώς θα μπορούσε ανετότατα. Η Φιλική Εταιρεία έδρευε, θυμίζω, στην Οδυσσό, ιδρύθηκε στα ρωσικά εδάφη. Θα μπορούσε ανετότατα ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας να την έχει διαλύσει. Καποδίστριας λοιπόν υπήρξε μια προσωπικότητα η οποία δεν ήρθε προς το τέλος της Επανάστασης για να τη σώσει, αλλά διαρκώς είναι μέσα στο σχέδιο της Επανάστασης και διαρκώς από τις θέσεις που κατέχει βοηθάει τον αγώνα, τόσο όπως είπα στη φάση της συγκρότησης και της οργάνωσης στα χρόνια της Φιλικής Εταιρείας, όσο και μετά την έκρηξη της Επανάστασης, όπου ως Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου στο Λάιμπαχ θα, όχι απλώς θα υπερβεί τις εντολές του Τσάρου, αλλά θα πάει τελείως αντίθετα με αυτές και θα προκαλέσει σύγκρουση με το Μέτερνιχ, μια σύγκρουση η οποία θα οδηγήσει τελικώς, αντίθετα με τις επιδιώξεις του Μέτερνιχ, να μην αποφασιστεί αποστολή δυνάμεων στρατιωτικών. Τότε στις αρχές της Επανάστασης ο Μέτερνιχ ήθελε οι δυνάμεις της εποχής, η Ιερά Συμμαχία, να στείλει δικούς της στρατούς να αντιμετωπίσουν και τους Έλληνες επαναστάτες, τους Έλληνες αγωνιστές. Ο Καποδίστριας επέτυχε λοιπόν, ερχόμενος σε σύγκρουση με το Μέτερνιχ, παρά τις ρητές εντολές του Αλέξανδρου να μην κάνει κάτι τέτοιο και να μην δυσαρεστήσει το Μέτερνιχ, επέτυχε ώστε να αποφασιστεί αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ιεράς Συμμαχίας για να καταπνιγούν άλλες επαναστάσεις, αυτές στη Νότια Ιταλία, αλλά όχι να σταλούν δυνάμεις επίσης και εναντίον της ελληνικής επανάστασης, της επανάστασης των Ορθοδόξων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί αν παίρναγε, κύριε Μινάουγλου, αυτή η πρόταση του Μέτερνιχ, τότε θα μπορούσαμε ίσως να μιλάμε και για το τέλος της Επανάστασης από εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Το τέλος εν τη γενέση της. Ακριβώς. Θα ήταν άλλο ένα επαναστατικό αποτυχημένο κίνημα από τα πολλά που είχαν γίνει μέχρι τότε. Ο Καποδίστριας επίσης υπήρξε ο συντάκτης του ρωσικού τελεσυγράφου όταν οι Τούρκοι εκτέλεσαν, απαγχώνησαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ αστείο τελεσίγραφο, πάλι το οποίο δεν εννοούσε ο Αλέξανδρος, του το επέβαλε ουσιαστικά ο Καποδίστριας, τονίζοντάς το ότι θα έχανε κάθε επιρροή στους Ορθοδόξους όλων των Βαλκανίων αν δεν το έστελνε αυτό το τελεσίγραφο, με το οποίο απειλούσε άμεσα την Τουρκία, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με πόλεμο εάν δεν σταματούσε τις σφαγές σε βάρος αμάχων. Και
Μετά, στον καιρό που ιδιώτευε ο Καποδίστριας, καθώς η σύγκρουση με τον Αλέξανδρο τον οδήγησε στο να φύγει από τη ρωσική υπηρεσία, από το Ρωσικό Υπουργείο των Εξωτερικών, τον καιρό που ιδιώτευε ο Καποδίστριας, πάλι φρόντιζε με κάθε τρόπο οι επαφές του να λειτουργούν φιλελληνικά. Πολλοί σπουδαίοι φιλέλληνες υπήρξαν προσωπικοί φίλοι του Καποδίστρια, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση του γαλλοελβετού τραπεζίτη του Εϊνάρδου, οι οποίοι όντως στήριξαν υλικά τον αγώνα. Αυτός λοιπόν ο Καποδίστριας, αυτός είναι ο Καποδίστριας, όταν η Τρίτη Εθνοσυνέλευση ήταν ίσως η μοναδική σωστή απόφαση των Εθνοσυνελεύσεων στα χρόνια του αγώνα, αποφάσισε να τον κάνει κυβερνήτη. Αποφάσισε δηλαδή να του αναθέσει τη διακυβέρνηση του αγώνα με έκτακτες εξουσίες. Και σε αυτό συμφώνησαν όλοι, ακόμα και οι αγγλόφιλοι, πρώτου κινδύνου να χαθεί τελείως η επανάσταση. Του έδωσαν αυτές τις έκτακτες αρμοδιότητες για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Καποδίστριας δεν είχε εμπλακεί στις εσωτερικές συγκρούσεις των προηγουμένων ετών. Δεν είχε, ας το πούμε, βάψει τα χέρια του με αίμα, δεν είχε πάρει θέση υπέρ της μίας ή της άλλης μερίδος. Αυτό ήταν ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος ήταν ότι όλοι αναγνώριζαν, ακόμα και οι φανατικοί του εχθροί, αυτοί που μετά περίμεναν τη δολοφονία του και παρακαλούσαν με άρθρα τους να δολοφονηθεί ο Καποδίστριας, ακόμα και αυτοί γνώριζαν ότι ο Καποδίστριας ήταν ο ικανότερος Έλληνας της εποχής του. Ο ικανότερος για να χειριστεί την επανάσταση και να τη φέρει έστω σε αυτό το μερικό πέρας, σε αυτήν τη μερική επιτυχία, αν θέλετε, στην οποία τελικώς ήρθε η επανάσταση, γιατί πάντοτε είπαμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και θα το πούμε πολύ περισσότερο και στις φετινές μας συναντήσεις, ότι η επανάσταση του 21 υπήρξε μια επανάσταση μερικώς επιτυχημένη. Ο Καποδίστριας λοιπόν, αναλαμβάνοντας τα πράγματα από εκεί, από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση, και μη έχοντας ουσιαστικά να κερδίσει κάτι, αλλά κατεβαίνοντας μόνο και μόνο από τη φιλοπατρία του, θα αγωνιστεί, θα δώσει τα πάντα, κάθε ικμάδα των δυνάμεών του και του πνεύματός του, κυρίως του πολύ ισχυρού του πνεύματος, ώστε να κατορθώσει το μέγιστο δυνατό, δηλαδή και την ανεξαρτησία, που όταν εξελέγει ο Καποδίστριας κανείς δεν μιλούσε ακόμα για ανεξαρτησία, ούτε καν στην Ελλάδα, ούτε οι επαναστατημένοι πλέον είχαν χάσει την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να πετύχουν ανεξαρτησία, αλλά πολλό δε μάλλον δεν μιλούσε κανείς στην Ευρώπη ή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα περισσότερο. Ο Καποδίστριας θα πετύχει και την ανεξαρτησία, αλλά και τα μεγαλύτερα δυνατά σύνορα, με τα δεδομένα βέβαια της εποχής. Αυτές του οι επιτυχίες έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό που είπαμε πριν, τη μεγάλη του ευφυΐα, την υπερβολική του ευφυΐα, αλλά και τη μεγάλη του δικαιοσύνη. Καποδίστριας ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε μεριμνούσε για το κοινό συμφέρον και ήταν από αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις των ανθρώπων, από αυτούς που κάνουν για να κυβερνούν, όπου το μυαλό τους, την ευφυΐα τους, την ικανότητά τους δεν την δαπανούν για ίδιον όφελος, δεν την δαπανούν για να γίνουν πλουσιότεροι και να εκμεταλλευτούν τους συνανθρώπους τους, αλλά την προσφέρουν στους συνανθρώπους τους, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή τους η έκτακτη ευφυΐα είναι ένα δώρο του Θεού και δεν είναι κάτι δικό τους, ένα δικό τους περιουσιακό στοιχείο για να το εκμεταλλευτούν. Καποδίστριας υπήρξε μια τέτοια προσωπικότητα και πρέπει να λέμε πάντοτε δόξα τω Θεώ που βρέθηκε τότε στο τιμόνι της χώρας, έστω και για αυτά τα λίγα χρόνια. Από την άλλη βέβαια θα μπορούσαμε έτσι σκεπτόμενοι λίγο ανθρώπινα να λέγαμε, κι αν τον άφηνε λίγο ακόμα ο Θεός να ζήσει, ποιος ξέρει που θα είχε πάει την Ελλάδα ο Καποδίστριας, αλλά αυτά τα ξέρει ο Κύριος, ο οποίος επέτρεψε να σταματήσει η ζωή του Καποδίστρια το 31, αλλά να έχει πάει η Ελλάδα μέχρι εκεί που πήγε τότε. Από την επόμενη λοιπόν συνάντησή μας, κύριε Παπά, θα ξεκινήσουμε με τα γεγονότα αυτά, κυρίως από την ανάληψη της εξουσίας από τον Καποδίστρια μέχρι το 1832. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μινάουλου, διδάκτορ ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμη μια φορά, κύριε Μινάουλου, για όσα αναφέρετε και στη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Χαίρετε.
στη ζώνη.